δεν φοβάμαι. Αφού δεν έχουμε κορονοϊό. Το φοβάσαι ή δεν το φοβάσαι? Όχι. Με την ορμή της εφηβείας τους για πηξίδα καταστρατηγούν μέτρα και αποστάσεις ασφαλείας στο βωμό της Σαββατιάτικης εξόδου. Στην πλατεία Ελευθερία, σημείο συνάντησης και ραντεβού διαχρονικά στο Ηράκλειο, οι εικόνες που καταγράφει η κάμερα της Κρήτη TV αποτυπώνουν την άγνοια, το ρίσκο και τον κίνδυνο. Είναι επικίνδυνος ο κόσμος τώρα εδώ έξω. Δεν έχουν στο νου τους τον κίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι ένα σκίτσο, να το πω, το οποίο δημιουργήθηκε για να τρομάξει κάποιους ανθρώπους. Αυτοί θέλουν να περάσουν καλά, θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν όλα τα παιδιά. Αλλά απ' την άλλη είναι και λίγο απογοητευτικό από τη μεριά των γονέων. Είναι ωστόσο το μοναδικό ίσως σημείο της πόλης που φαίνεται να πηγαίνει κόντρα στα περιοριστικά μέτρα, με μια μικρή μερίδα μικρών σε ηλικία ατόμων να μην υπολογίζει φόβο και επιπτώσεις. Σάββατο βράδυ στο Ηράκλειο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Αποστάσεις, μάσκες, αντισηψία, αλλά και πολλές παρέες. Πλέον το έχουμε συνηθίσει, κυκλοφορούμε τις μάσκες μας όσο γίνεται. Εντάξει. Αποστάσεις, τα ακούμε και από τους γονείς μας καθημερινά. Το φοβάμαι, δεν φοβάμαι, είναι σχετικό. Εντάξει, εγώ μέσα στην καραντίνα, την πρώτη που είχαμε το γενικό lockdown, δεν έβγαινα από το σπίτι. Αλλά εντάξει, τώρα σιγά σιγά αρχίζω και βγαίνω ξανά. Φοβόμαστε, προσπαθούμε να τρούμε αποστάσεις όσο γίνεται. Όσο κουραστικά και να είναι, νομίζω είναι απαραίτητα. Χωρίς να κάνουμε τίποτα, δεν θα περάσει ο κορονοϊός. Με ή χωρίς μάσκες, τηρώντας ή όχι τα μέτρα, σε άρνηση ή αποδοχή της πρωτόγνωρης κατάστασης, οι Ηρακλειώτες, έστω το Σάββατο, επιχειρούν να πάρουν ανάσες και οξυγόνο. Κρατάμε αποστάσεις, το προσπαθούμε βασικά, αλλά οπότε βλέπετε δεν γίνεται τόσο πολύ. Όλο αυτό που κάνουν είναι αστείο. Δεν γίνεται να κλείνεις, ας πούμε, τα μαγαζιά τα νυχτερινά και αεροπορικές εταιρείες να κάθεσαι δίπλα με τον τουρίστα. Νομίζω ότι κάποια μέτρα δεν έχουν νόημα βασικά. Εννοώ ότι το να φεύγουμε 12 η ώρα από το κάθε μαγαζί, νομίζω, βλέπετε ότι υπάρχει συνωστισμός έτσι κι αλλιώς. Σαββατόβραδο και ώρα 12. Την ώρα της άλλοτε κορύφωσης της νυχτερινής διασκέδασης, τα μπουλούκια των θαμώνων από τα καταστήματα που κατεβάζουν ρολά γεμίζουν για λίγο τους κεντρικούς δρόμους. Δεν πιστεύω ότι θέλει κάπου, γιατί μετά τις 12, δηλαδή, κόσμος θα μαζεύεται στις πλατείες, σε take-away, σπίτια του. Βράδυ Σαββάτου, 12 και 25. Η πλατεία Ελευθερίας είναι σχεδόν άδεια. Ένα μισάωρο είναι αρκετό προκειμένου η πόλη πρόωρα να παραδοθεί στην ερημιά. Ένα ακόμη στεγνό από κέφι, γλέντι και ζωντάνια Σαββατόβραδο φτάνει στο τέλος του, όπως ο κορονοϊός προστάζει.